Το εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον οποίο τον ευχαριστούμε, γιατί είναι και αυτός μέσα σε ένα αεροπλάνο, έτσι. Καλά, μου πεις. Με μια βαλίτσα στο χέρι. Υπουργός εξωτερικών είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Υπουργέ, πάμε κατευθείαν στο προκείμενο. Ζείτε εκ των έσω πώς είναι η κατάσταση με την Τουρκία, πώς κινείται, πώς ανεβάζει τους τόνους. Λέει ότι οι Αμερικάνοι μας έχουν βάλει μπροστά. Ανησυχείτε για θερμό επεισόδιο. Κλιμακώνουν στα λόγια, δεν έχουν περάσει το πεδίο, αλλά για πολλούς αναλυτές δεν είναι δύσκολο να γίνει και αυτό. Ανησυχείτε εσείς για κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποιο είδους επεισόδιο? Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει από την εμπλοκή των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην προεκλογική και παρατεταμένη προεκλογική και έντονη προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι μόνο η τουρκική κυβέρνηση η οποία κάνει ή λέει αυτά που λέει, ιδιαίτερα ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά είναι το κόμμα της συγκυβέρνησης, ο κ. Μπαρτζελή, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ως σημείο πίεσης. Και οι δύο πλευρές πιέζουν τον κύριο Ερντογάν να κάνει πράξη και να κάνει αυτά τα οποία λέει. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά ένα καινούριο κίνδυνο, γιατί δεν είναι ένας κίνδυνος ο οποίος προέρχεται από κάποια στρατηγική θεώρηση των πραγμάτων, αλλά προέρχεται από μια εκλογική θεώρηση των πραγμάτων. Και ξέρετε πόσο επίφοβο είναι κάτι τέτοιο όταν αρχίζει και μπαίνει στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις είδαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων πολιτών δεν θεωρούν στρατηγικό αντίπαλο της χώρας τους στην Ελλάδα. Το αντίθετο, δηλώνουν ότι φιλικές σχέσεις έχουν. Δεν αποφασίζουν οι πολίτες. Ο Ερντογάν θα πάρει την απόφαση. Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν απευχόμαστε το... Είμαστε πάντοτε ανήσυχοι και είμαστε ακόμα περισσότερο προετοιμασμένοι. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά με την μεταφορά αυτού του θέματος από το τραπέζι του Ανώτατου Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, το τραπέζι, το διαφόρο τηλεοπτικό πάνελ ή των αντεκλήσεων με την αντιπολίτευση, δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι κίνδυνοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίφοβο. Κύριε Υπουργέ, τώρα έγινε χθες αργά το βράδυ γνωστό ότι ο κύριος Ερντογάν θα πάει στην Πράγα. Ενδέχεται να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Για κατηδίαν συνάντηση δεν νομίζω ότι προβλέπεται αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα πάρει ο κύριος Ερντογάν και στην Πράγα την απάντηση την οποία χρειάζεται. Και επειδή διάφοροι λένε, μα γιατί πρέπει να είναι η Τουρκία σε ένα πολιτικό φόρουμ που αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, αν ταιριάζουν οι αξίες τις οποίες υπηρετεί η Τουρκία με τις αξίες τις οποίες υπηρετεί όλη η υπόλοιπη Δύση στην Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να υπάρχει πολιτική εμπλοκή με την Τουρκία, να μην υπάρχει πολιτική απομόνωση της Τουρκίας. Αυτό το θεωρούμε σημαντικό για έναν λόγο. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπορούμε σε πολιτικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο να συνομιλούμε με την Τουρκία. Μια απομονωμένη πλήρως Τουρκία, χωρίς καμία συμμετοχή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες που υποστηρίζουν ακόμα την προοπτική, την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Μια απομονωμένη Τουρκία θα ήταν ακόμα πιο επίφοβη από ό,τι είναι σήμερα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι το γεγονός ότι θέλουμε να ακούσει ο κ. Ερντογάν τα ίδια λόγια και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί μέχρι σήμερα θεωρεί ότι η Ευρώπη από μόνη της, επειδή την παρασύρει η Ελλάδα και η Κύπρος, παίρνει θέσεις οι οποίες αμφισβητούν αυτή την πολιτική την οποία εφαρμόζει. Μια πολιτική αναθεωρητική, μια πολιτική που βασίζεται σε δύο βάρκες, μια πολιτική που μία έρχεται πολύ κοντά με τον Πούτιν και από την άλλη υποστηρίζει ότι είναι πιστό μέλος του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι καλύτερο να τα ακούσει και από τους υπόλοιπους εταίρους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο να τα ακούει από την Ελλάδα. Και αυτό θα συμβεί στην Πράγα. Άρα αυτή την απάντηση θα πάρει ο κύριος Ερντογάν στην Πράγα από τους Ευρωπαίους εταίρους μας? Θα αρχίσουν να του λένε να μαζευτεί και το επόμενο, αν θα δούμε κυρώσεις, θα ζητήσουμε κυρώσεις στην Τουρκία? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο κυρώσεων για την Τουρκία. Όταν χρειαστεί
θα μπουν και αυτές στο τραπέζι. Όπως το είπατε και εσείς μέχρι τώρα, από το ρεπορτάζ σας, συζητάμε διαλεκτικές μέχρι τώρα επιθέσεις απέναντι στη χώρα μας και κάτι ακόμα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, η οποία όμως δεν αμφισβητείται σε ό,τι αφορά τους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά το διεθνή περίγυρο συνολικά. Εγώ ήμουν στην Ιαπωνία την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο των επαφών μας και ενημερώνοντας τους αρμοδίους στο Ιαπωνικό πολιτικό σύστημα και του παρουσιάζοντας, εντάζοντας τις υποθέσεις, όλοι θεώρησαν σκόπιμο να επαναλάβουν την πίστη τους στο διεθνές δίκαιο και βεβαίως στα σύνορα τα οποία ήδη υπάρχουν και αναγνωρίζουν. Υπουργέ, επειδή η Τουρκία και με αυτή την επιστολή που έστειλε στον ΟΗΕΠ και έγινε γνωστή το τι γράφει μόλις πριν από λίγα 24 ώρα, είναι αυτό που είπατε, αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Εμείς πότε θα στείλουμε επιστολή, θα τη στείλουμε την επιστολή τώρα άμεσα, θα απαντήσουμε? Εμείς έχουμε απαντήσει και στις προηγούμενες αιτιάσεις της Τουρκίας από την προηγούμενη πέρυσι το καλοκαίρι επιστολή, η οποία έθετε σε αμφισβήτηση κυριαρχία λόγω της στρατικοποίησης. Τώρα κάνει ένα βήμα παραπάνω με την καινούργια επιστολή. Απαντάμε σε όλα τα επίπεδα, κύριε Σελήνη. Απαντάμε σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους πιθανούς τρόπους. Αν νομίζω κάτι αναγνωρίζουν οι Έλληνες στο τελευταίο διάστημα, είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχουμε αφήσει επαφή και δεν έχουμε αφήσει και σημείο του ορίζοντα, στο οποίο να μην έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας, ακριβώς δημιουργώντας και εμείς τις δικές μας γαλάζιες γραμμές, που δεν είναι τίποτα άλλο από τις γαλάζιες γραμμές των συνόρων. Πάμε τώρα και στο κομμάτι το ενεργειακό, γιατί θα λέγαμε ότι γίνεται μία μάχη αυτή τη στιγμή, μία ακόμα μάχη. 7 μήνες γίνεται αυτή η μάχη, η Ευρώπη δεν παίρνει αποφάσεις. Η πρόταση της Ελλάδας φαίνεται ότι βρίσκει άλλα 15 κράτη-μέλη της Ένωσης σύμφωνα. Όμως έχουμε τη Γερμανία. Αύριο τι περιμένουμε, θα πιστούν οι Γερμανοί για το πλαφόν? Η μάχη αυτή έχει ξεκινήσει από πέρυσι το Σεπτέμβριο, για να είμαστε ειλικρινείς, πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν είχαμε ήδη δει την να αρχίζουν να κλιμακώνονται οι τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και είναι μια μάχη η οποία έχει στόχο να θωρακίσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες απέναντι σε αυτές τις μεγάλες αυξήσεις. Έχουμε καταθέσει μια σειρά από μέτρα. Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη υιοθετηθεί. Μην ξεχνάτε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στη χώρα μας ήδη. Δηλαδή, υπερφορολογούμε τα κέρδη των εταιριών που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τα επιστρέφουμε πίσω στον καταναλωτή. Αυτό έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Την παρουσίαση, κυρία Φόντερ Λάιεν, είναι μια και διαμορφώνεται τώρα το τελικό νομικό κείμενο για να περάσει από το. Η διαδικασία της κύρωσής του ώστε να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το price cap, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει σαν Ευρώπη να βάλουμε μία οροφή στο κόστος του αερίου το οποίο αγοράζουμε συνολικά, με στόχο να πιέσουμε συνολικά τις τιμές προς τα κάτω. Και θεωρούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Οι χώρες που έχουν τη συναντήληψη μαζί μας διαρκώς αυξάνονται. Ήμασταν τρεις και έχουμε φτάσει να είμαστε 15. Νομίζω ότι και από την χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Σόφια μπορεί να βγαίνει μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Μακάρι μη φύγει ο χειμώνας και τα λέμε για τον χρόνο το χειμώνα, καταλαβαίνετε. Ξέρετε κάτι, από τη μία είναι να το βάλουμε το πλαφόν, να το βάλουμε το πλαφόν, από την άλλη είναι να βρεθεί και την κατάλληλη ποσότητα. Γιατί είναι, εμείς έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια πολιτική θωράκιση της χώρας ώστε να έχει επάρκειες ποσότητες. Αυτά όμως που συμβαίνουν και με τις διαρροές των Nord Stream 1 αλλά και με το κλείσιμο της κάνουλας στην Ιταλία από την Gazprom, φαίνεται ότι υπάρχει πλέον διακινδύνευση και των ικανών ποσοτήτων που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως θα σας έλεγα ότι επειδή έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι, είμαστε σε μία περίοδο στην οποία βλέπω τις συγκλήσεις να έρχονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Μακάρι να τα βρουν. Μακάρι και η Γερμανία να βάλει το μυαλό της και μπας και επειδή τότε ήμασταν μόνοι μας με τα μνημόνια και την κρίση. Όλοι λέγανε το μαύρο πρόβατο η Ελλάδα. Τώρα έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι και έχουν συστρατευτεί μαζί μας. Μπας και πιέσουμε όλοι μαζί οι Γερμανοί να συμφωνήσουν για κάτι ενιαίο. Γι' αυτό είπα 7 μήνες, κύριε Υπουργέ, γιατί μετά το πόλεμο είδαμε την εισβολή αυτή στην Ουκρανία. Είδαμε για την εισβολή να συστρατεύονται όλοι οι Ευρωπαίοι. Αλλά μετά με τα μέτρα, με τον ευρωπαϊκό λαό να υποφέρει νωρίτερα. Να μας έδειχνε και η Μαργαρίτα Ικούζα πλάνα ότι σε εστιατόρια είναι με τα κεριά στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες, πηγαίνετε στις Βρυξέλλες. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά, πότε θα κάνουν κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο βιώνει ο μέσος Γερμανός καταναλωτής, σήμερα ο Έλληνας δεν το βιώνει. Τα φώτα στα γραφεία είναι υποχρεωμένοι να τα ανοίξουν μόνο μετά τις 5 το απόγευμα. Οι ηλεκτρικές σκάλες και ασανσέρ δεν χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί ήδη στην κατανάλωση του ηλεκτρικού. Να μην φτάσουμε εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε καμία περίπτωση εκεί και αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση είναι και με τις καινούριες συμφωνίες τις οποίες έκανε να αυξήσει τη δυνατότητα της επάρκειάς μας για φυσικό αέριο στη διάρκεια του χειμώνα ώστε να μην μπούμε το ρεύμα. Ώστε να μην δούμε λήψη στην παραγωγή του ρεύματος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.